Σαν αυτά τα ερυπωμένα σπιτάκια βλέπεις και ανθρώπους τα βράδια στο μεταξουργείο. Ερείπια. Παραδομένους ανάμεσα στα γυαλιστερά αυτοκίνητα και τις αλαντάλων πολυκατοικίες. Τη μέρα όμως όλα είναι διαφορετικά. Ακόμα και τα ερείπια τα κοιτάμε στοργικά. Είναι ωραία. Τους δίνουμε κάποια θέση. Αυτή είναι η πλατεία Αυδή. Πραγματικά ο Αυδής κατάφερε, εξασφάλισε μετά θάνατον μεγάλη δόξα με αυτή την πλατεία. Και το Μεταξουργείο έχει γίνει την ακοστίκη του Δήμου Αθηναίων. Και θα μπούμε τώρα μέσα. Θα καθίσω εδώ στο ειδηλιακό καφενείο, θα μελετήσω τον κατάλογο της έκθεσης. Είναι πολύ ωραία η συλλογή. Την είδα όλη. Βέβαια, νομίζω τους ενόχλησα λίγο τους υπαλλήλους, αλλά δεν πειράζει, άξιζε τον κόπο. Είναι δύσκολο για το μεταξουργείο να γίνει μεταξωτό. Κατακτά το μετάξι, μέτρο με το μέτρο. Εξάλλου ποτέ δεν υπήρξε μεταξωτό, μόνο στην αρχή. Στην ιδέα ότι θα χτίζονταν στην Ομόνοια τα ανάκτορα, τότε στο πρώτο σχέδιο που είχε γίνει της Αθήνας, τότε μαζεύτηκε λίγο αρχοντολόι, αλλά τη συνέχεια την ξέρουμε, τα ανάκτορα πήγαν στο Σύνταγμα τελικά και εδώ όπως έρχονταν πάντα οι δρόμοι από την Ελευσίνα και από τον Πειραιά, περνούσαν αμάξια, δηλαδή υπήρχε αυτή η κίνηση και άρα ήταν βολικό μέρος για να γίνουν αμαξάδικα. Και μετά στα αμαξάδικα πήραν σειρά τα συνεργεία των αυτοκινήτων, οπότε η περιοχή ήταν βιομηχανική, δηλαδή βιοτεχνική. Και υπήρχαν και τα μικρά σπίτια των εργαζομένων, των εργατών και των βιοτεχνών, ενώ κόντεψε να γίνει κάτι άλλο στην αρχή, έγινε κάτι άλλο στη συνέχεια και κάθε τόσο πάει να γίνει κάτι άλλο. Γίνανε επενδύσεις πριν λίγο καιρό, αυτά τα καταπληκτικά loft, ωραία σπίτια. Ήρθε η πινακοθήκη του Δήμου στο κτίριο του Μεταξουργείου, αλλά δεν γίνεται ποτέ εντελώς κάτι άλλο. Μένει στη μέση το κάτι άλλο, αλλά και αυτό αλλάζει. Ούτε μένει εντελώς το ίδιο σε κάθε προσπάθεια αλλαγής. Ωραία, αυτό το παλιό σπίτι και μερικά ακόμα.